να βάλει τα ΜΑΤ στο κτίριο της νομικής να επιτεθούν σε φοιτητές οι οποίοι είτε προσέρχονταν να παρακολουθήσουν μαθήματα στη σχολή τους, είτε εφαρμόζοντας αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων προσήλθαν στη σχολή για να εφαρμόσουν τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Η δημοκρατία, κύριοι της κυβέρνησης, έχει θέση στα πανεπιστήμια για σας. Οι φοιτητικοί σύλλογοι και τα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων έχουν λόγο και μπορούν να αποφασίζουν. Και το κάνετε αυτές τις μέρες που έρχεται ο εορτασμός του Πολυτεχνείου, ακριβώς γιατί γνωρίζετε καλά ότι το φοιτητικό κίνημα και οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι. Και δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι όχι μόνο στην τακτική της βίας την οποία θέλετε να εφαρμόσετε στα πανεπιστήμια, δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι σε αυτό που είναι ο στόχος σας, η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φοιτητικό κίνημα και οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν δώσει δείγματα γραφής σε αυτή την κοινωνία με την ανιδιοτέλειά τους, το ρομπαντισμό τους και την αγωνιστικότητά τους. Αυτά θα τα βρίσκει μπροστά της κάθε εξουσία που φαλκιδεύει τα λαϊκά συμφέροντα και τα συμφέροντα του φοιτητικού κόσμου. Η πανεπιστημιακή κοινότητα θα δώσει απαντήσεις και θα τις δώσει σε όλα τα επίπεδα. Μην νομίζετε ότι με τα ΜΑΤ θα τρομοκρατήσετε τους φοιτητές και μην νομίζετε ότι θα καταστήλετε το φοιτητικό κίνημα. Η απάντηση θα είναι ίδια, όπως ήταν στο Πολυτεχνείο, όπως ήταν στον 815, όπως ήταν στον Κοντογιανόπουλο, όπως ήταν στη Διαμαντοπούλου. Το φοιτητικό κίνημα είναι εδώ και παλεύει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε σήμερα για άλλη μια φορά το λόγο του διχασμού. Τους κακούς Έλληνες σήμερα αντικατέστησαν οι σωστοί φοιτητές. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης. Επειδή δεν μπορεί αλλιώς να πολιτευτεί και να αντιπαρατεθεί με τους πολιτικούς τους ανταγωνιστές, προσπαθεί να ρίξει το δηλητήριο και το φαρμάκι του διχασμού. Αυτό έχετε να προσφέρετε και τίποτα άλλο. Όσον αφορά το νομοσχέδιο, ήταν ατυχέστατη η έμπνευσή σας, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, να μιλήσετε για τις ελληνικές φυλακές. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν σωρία αποφάσεων που καταδικάζουν τη χώρα μας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αλλά υπάρχουν αποφάσεις ακόμα και ελληνικών δικαστηρίων που δεν καταδικάζουν δραπέτη των φυλακών επειδή αναγνωρίζουν ότι οι ελληνικές φυλακές έχουν γίνει κολαστήριο. Αυτά λοιπόν τα πράγματα θα έπρεπε να σας απασχολήσουν σοβαρά σήμερα στην παρούσα συνεδρίαση για το νομοσχέδιο. Είναι ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας αυτό που συμβαίνει με τις τροπολογίες. Να έχουμε τροπολογίες επί τροπολογιών. Και αυτό εσείς το λέτε δημοκρατία και αυτό το λέτε εσείς κοινοβουλευτικά, ότι υπερασπίζεστε τα κοινοβουλευτικά ήθη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε καταθέσει μια τροπολογία, στην ουσία νόμο, σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Και μάλιστα τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων. Θέλουμε να σας πούμε ότι τα κόκκινα δάνεια αποτελούν την παγίδα που δεσμεύει στην ουσία την πραγματική οικονομία. Ο τρόπος και η διαδικασία που επιλέξατε της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη ρευστότητα. Η πραγματική οικονομία δεν μπορεί να βγει από την κρίση αν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα της υπερχρέωσης. Και για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της υπερχρέωσης, να αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος, είναι απαραίτητο, όπως άλλος και το δημόσιο χρέος, να αναδιαρθρωθεί, δηλαδή να κουρευτεί.